εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκειται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδους, και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σε λίγες ημέρες θα εισέλθουμε στο Τριώδιο. Είναι μία περίοδος η οποία θα ξεκινήσει τώρα και θα μας τελειώσει το μεγάλο Σαββάτο. Όπως γνωρίζετε, Τριώδιο λέγεται και έχει πάρει αυτή η περίοδος, όλη αυτή η περίοδος, έχει πάρει αυτό το όνομα για το λόγο του ότι ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, που διαβάζουμε αυτή την περίοδο, έχει τρεις οδές. Ενώ συνήθως αυτά που διαβάζουμε έχουν εννέα οδές, αυτό το βιβλίο έχει τρεις οδές. Εκεί είδατε που διαβάζετε. Σελτήρι. Εδώ δεν έχει πλέον εννέα οδές, έχει τρεις οδές. Και από αυτό το βιβλίο πήρε η περίοδος αυτή όλο το όνομα, Τριώδιο. Το δε βιβλίο αυτό, επειδή ξεκινάει περίοδος μετανοίας, ταπεινώσεως, περισυλλογής, είναι περίοδος ασκήσεως περισσότερης, αναφέρεται κυρίως και προετοιμάζει τον άνθρωπο, το βιβλίο αυτό, με τους ύμνους, για έναν πνευματικό αγώνα, για έναν εντατικό πνευματικό αγώνα. Ο μοναχός αγωνίζεται κάθε μέρα και ο χριστιανός. Έχει κάθε μέρα αγώνα. Όμως την περίοδο αυτή αυξάνει ο αγώνας και γίνεται σε έναν εντατικό βαθμό. Από αυτό λοιπόν το βιβλίο, η περίοδος όλη αυτή, μέχρι και το Πάσχα, το Μεγάλο Σαββάτο, ονομάζεται περίοδος του Τριωδίου. Φυσικά η περίοδος αυτή, από τον έξω κόσμο, έχει χαρακτηριστεί εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή η περίοδος αυτή είναι η περίοδος των αποκριών, είναι η περίοδος του γλεντιού, είναι η περίοδος που θα πάμε στο κέντρο, που θα τσιχνήσουμε, που θα φάμε, που θα γλεντήσουμε, που θα τραγουδήσουμε, που θα χορέψουμε, θα γίνουν τώρα όλα τα πάρτι, τώρα θα γίνουν όλοι οι χοροί, τώρα θα γίνουν όλα τα γλέντια. Αυτή την περίοδο. Που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική περίοδο που μας λέει το βιβλίο, το οποίο πήρε και το όνομα η περίοδος αυτή. Βλέπουμε ότι μέσα στο βιβλίο, όπως σας είπα, μιλάει περί μετανοίας, μιλάει περί ταπεινώσεως, μιλάει περί εγκρατείας, μιλάει περί νηστείας, μιλάει περί προσευχής, μιλάει για έναν αγώνα συνεχόμενο που καλείται ο άνθρωπος να κάνει σε εντατικό βαθμό. Σε μεγάλο εντατικό βαθμό. Και πολύ περισσότερο εμείς οι μοναχοί. Και γι' αυτό την περίοδο αυτή βλέπουμε ότι οι πατέρες στα παλαιότερα χρόνια στα μοναστήρια φεύγανε και πηγαίνανε στην έρημο. Είδατε εκεί που συνάντησε και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία τον Άγιο Ζωσιμά, τον Καλόγερο, που μόναζε στο μοναστήρι και έφυγε τις ημέρες εκείνες και πήγε μέσα στην έρημο την πέρα του Ιορδάνου. Και εκείνο συνάντησε στην έρημο. Γιατί? Φεύγανε, διότι την περίοδο αυτή, όπως αναφέρουν όλοι οι Άγιοι, είναι περίοδος περισυλλογής. Είναι περίοδος κατανήξεως, περίοδος που ράβουμε το στόμα, δεν μιλάμε λιγότερο, δεν συζητάμε, δεν ασχολούμεθα με επίγεια κυρίως πράγματα. Έτσι, κάνουμε τα εντελώς απαραίτητα. Ούτε με τον διπλανό μοναχό. Είχαν την τάξη οι πατέρες, δεν συνομιλεί στην περίοδο αυτή. Αποκριθεί μια σιωπή, επικρατεί μια σιωπή και μια περισυλλογή. Γιατί? Για να μπορέσεις να εισέλθεις
δεν είναι άνευ ουσίας αυτή η περισυλλογή και η σιωπή, για να εισέλθεις στα ενδότερα του εαυτού σου. Να κάνεις, θα λέγαμε, μία ανασκόπηση του παρελθόντος σου, να κάνεις μέσα μία εσωτερική διείσδυση στον εαυτό σου, μία ακτινογραφία ή θα λέγαμε σήμερα μία μαγνητική τομογραφία, για να δεις σε ποια ψυχική κατάσταση βρίσκεσαι. Φυσικά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις περισυλλογή, πρέπει να έχεις μια εσωστρέφεια αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί να ασχολείσαι με τα έξω και ταυτόχρονα να μπορέσεις να μπεις σε αυτή την και να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή να πω τώρα ξεκινάω, πήγα στο Γλέντι, πήγα στο Ξενύχτη, πήγα άκουσα τραγούδια, έκλεισα την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και ξαφνικά τώρα κάνω εσωστρέφεια. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει το όλο αυτό κατάλληλο κλίμα, το οποίο θα σε βοηθήσει να κάνεις αυτή την περισυλλογή. Και είναι, θα λέγαμε, μια καλή περισυλλογή, διότι βλέπεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και αρχίζεις και λες, εδώ θέλω περισσότερη βοήθεια. Εκεί θέλω περισσότερη βοήθεια. Εκεί θέλω αυτό. Εκεί είμαι καλά. Προχωράω. Βλέπεις, φωτογραφίζεις τον εαυτό σου. Κάτι που ο άνθρωπος σήμερα δεν το κάνει. Και ιδιαίτερα στις ημέρες μας. Διάβαζα εδώ ένα βιβλίο του πατρός Αγγέλου, του νησιώτου. Που έζησε τη δεκαετία του 50 εκεί. Ενός αγίου ανθρώπου. Και έλεγε λοιπόν, τι περιμένουμε, λέει, να παράγει η εποχή μας ύστερα από τον κατακλυσμό που υπέστη από τους κινηματογράφους, οι οποίοι για να έχουν πελατεία επιδεικνύουν ταινίες εις τας οποίας παρουσιάζονται γυμνότητες και εγκλήματα, προ των οποίων χάσκουν άντρες και γυναίκες, νέοι και νεανίδες και αυτά τα παιδιά και τα νήπια, τα οποία οδηγούν με ελαφρά συνείδηση αυτοί οι γονείς τους. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν στο τμήμα των ηθών για τις κινηματογραφικές αυτές ταινίες. Αλλά όσο περισσότερο θόρυβο και αν κάνουν, τόσο ο κόσμος με περιέργεια αυξάνουσαν, συχνάζει στην προβολή των σκανδαλιστικών αυτών ταινιών που δείχνουν οι κινηματογράφοι. Νομίζει κανείς ότι η υποβολή υπομνήματος εκ μέρους θρησκευτικών σωματείων ή μία διαμαρτυρία της Εκκλησίας κατά αυτόν είναι διαφήμιση υπέρ αυτών. Το 1952 τα γράφει αυτά, που υπέστη κατακλυσμό η ανθρωπότητα, η ελληνική κοινωνία, διότι με τις πρόστιχες και βρώμικες και ακατάλληλες και ανήθικες ταινίες που έδειχνε το 1952 ο ελληνικός κινηματογράφος και έπρεπε να επέμβει το τμήμα ηθών. Εμείς τα ακούμε και χαμογελάμε. Ξέρετε για ποιες ταινίες λέει. Αυτές τις Μπουγιουκλάκη. Αυτές με τον Χατζηχρήστο. Για ποιες ταινίες μιλάμε. Μιλάμε για ταινίες οι οποίες δείχναν τότε το Βέγκο που πηγαίναν οι γονείς με τα παιδάκια το Γιονάκι για να γελάσουν. Και όμως αυτά για την εποχή εκείνη εθεωρήθηκε και θεωρείται ότι έγινε κατακλυσμός ανηθικότητος. Κατακλυσμός ανηθικότητος. Γιατί έγινε κατακλυσμός ανηθικότητος. Που σήμερα αυτά τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στους κινηματογράφους, δεν πολύ υπάρχουν σήμερα κινηματογράφοι, σε DVD, σε ταινίες, στα κομπιούτερ κτλ. Και λέμε τι αθώες ταινίες είναι αυτές. Δηλαδή αν ζούσε σήμερα ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης και η εκκλησία η οποία κατέφυγε τότε, λέει στο τμήμα ηθών, για να σταματήσουν αυτές οι βρωμοτενίες, οι πορνοτενίες και οι εγκληματικές ταινίες να προβάλλονται στους ελληνικούς κινηματογράφους, τι θα έλεγε σήμερα κανείς με τα όσα βλέπει σήμερα στην τηλεόραση, με τα όσα βλέπει και ακούει σήμερα στους κινηματογράφους,
στις ταινίες που πάρουν στα DVD και ούτω καθεξής. Σκεφτείτε μέσα σε 50 χρόνια τι αλλαγή έγινε. Είναι αυτό που λέμε για τα σημεία των καιρών, ότι ακόμα και η αμαρτία θα αυξηθεί στο έπακρο. Όπως οι γνώσεις, η επιστήμη, οι εφευρέσεις. Ξέρετε, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπήρχε σχεδόν καμιά εφεύρεση. Σπανιότατα γινόντουσαν εφευρέσεις. Δηλαδή η επιστήμη, θα λέγαμε μέχρι και τον 19ο αιώνα, πήγαινε κουτσένοντας. Κουτσένοντας. Πού και πού καμιά εφευρεσούλα γινόταν και τα λοιπά. Και βρίσκαν κάτι και γινότανε πάταγος. Γινόταν πάταγος. Και ξαφνικά με το που μπαίνει ο 20ος αιώνας και προχωράμε μετά το 1920, 30 και 40 και τα λοιπά, αρχίζει η επιστήμη και απογειώνεται. Όσα δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι αιώνες, γίνονται μέσα σε λίγα χρόνια στον δικό μας αιώνα. Σε λίγα χρόνια. Αυξήθηκε δηλαδή, είναι αυτό που λέει η Γραφή ο Δανίλ, ότι οι γνώσεις του ανθρώπου θα αυξηθεί ξαφνικά απότομα λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Θα λάβει τεραστίες διαστάσεις. Ο σημείο των καιρών το δίνει ο Δανίλ, γιατί ό,τι πλησιάζει η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή όταν το ρωτήσαμε τον Δανίλ, και μάλλον Δανίλ ρώτησε τον Κύριο, στο όραμα που είδε, πότε Κύριε θα γίνει αυτά η ημέρα η μεγάλη επιφανής του Κυρίου, και ο Κύριος το απαντάει, όταν θα δεις ότι ξαφνικά η γνώση φεύγει και πολιώνεται. Και αυτό το ζήσαμε μόνο τότε. Σκεφτείτε ότι ο Δανίλ έζησε προ Χριστού, έφτασε η εποχή του Χριστού, πέρασε η πρώτη χιλιετερίδα, φτάσαμε στη δεύτερη χιλιετερίδα και τίποτα δεν γινόταν. Και μόλις μπήκαμε στον 20ο αιώνα, ξεκίνησαν όλα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα και εδώ πέρα, όταν μιλάει για αυτόν τον κατακλυσμό, έτσι τον κατακλυσμό που υπέστη η ελληνική κοινωνία από τις άσεμες και πορνοτενίες αυτές, τις οποίες επαναλαμβάνω, εννοεί αυτές τις ταινίες με το βουλιουκλάκι, το Α, το Β, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως παλιοτενίες, γιατί, διότι έδειχνε μια κοπελίτσα να φλερτάρει με τον Παπα Μιχαήλ, να κάνει το Α, να κάνει το Β κτλ. Σκεφτείτε τώρα που πήγαμε. Γιατί τώρα που πήγαμε, για να καταλάβετε, όταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε στον κόσμο, ξέρετε λέει ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όταν δείτε τους ανθρώπους να ματάνουν στους δρόμους σαν τα ζώα. Σε διάντροπα δηλαδή, να ματάνει ο άνθρωπος. Εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τι εννοεί ο Άγιος. Μπορούμε τώρα να το φανταστούμε διαβάζοντας αυτό. Βλέποντας αυτό, τι εννοεί προ 50 ετών κατακλυσμός αμαρτίας και ανηθικότητος, δηλαδή τι έβλεπε τώρα ο Άγιος σύμφωνα με αυτό. Αυτά που γίνονται στις μέρες μας. Που ο άνθρωπος αμαρτάνει στους δρόμους χωρίς εδώ. Μπορεί να είναι ζευγαράκι και να φιλιέται. Μπορεί να είναι ζευγαράκι και να σχημονεί στον δρόμο. Μπορεί να είναι ζευγαράκι και σε μια πλατεία να κάνει αυτού σε μια αμαρτία. Μπορεί να είναι ένα ζευγαράκι ομοφιλόφιλο. Κεράκι-κεράκι στον δρόμο και να φιλιούνται. Έφτασε, δηλαδή φτάνει η αμαρτία σε αποκορύφωμα. Δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, θα φτάσει η μέρα που οι άνθρωποι, για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε λέει, γίνεται από εκεί να γίνει. Όταν δείτε τους ανθρώπους και αμαρτάνουν στους δρόμους σε διάνθρωπο. Που σημαίνει ότι αυτό δεν γινόταν με τίποτα πιο πριν. Και μιλάμε τώρα για την εποχή, φανταστείτε, που εζούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εδώ ο πατήρ Άγγελος που έζησε πριν 60 χρόνια, το 1950, και βλέπετε τι λέει. Και βλέπετε τι λέει. Ότι αυτό που εμείς σήμερα στα σπίτια
Οι γονείς βάζουν τα παιδιά τους να δούνε το Βέγκο. Εδώ λέει, τα οδηγούν τα παιδιά τους στη διαφθορά και χάσκουν άντρες και γυναίκες μπροστά στα αυτά τα αισχρά θεάματα. Και αναγκαστήκαν, λέει, ναι, να διαμαρτυρηθούν στο τμήμα των Λιθών. Αλλά μάλλον, λέει, αρνητικό αποτέλεσμα είχε, διότι τρέξαν περισσότεροι να δούνε αυτές τις ταινίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί διαφθορά μιλάμε στο σύγχρονο κόσμο. Εάν λοιπόν τώρα εκείνα τα χρόνια που οι πατέρες γράψαν το Τριώδιο υπήρχε η αμαρτία και το κακό, που ποια αμαρτία τότε υπήρχε, που υπήρχε αμαρτία, ποια ήταν εκείνη την περίοδο η αμαρτία. Γυρίστε τώρα πίσω και όμως γράφει της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα. Δάκρυα δώσμη ποτέ ο Θεός ως τη γυναική τη αμαρτωλό. Δηλαδή μας καλεί να μετανοήσουμε όπως μετανόησε, έλεγε στους τότε ανθρώπους έτσι, γιατί ο Ιμνοδός όταν τα γράφει, δεν τα γράφει για την εποχή μου. Ο Ιμνοδός τα γράφει το Τριώδιο, το γράφει για την εποχή την οποία ζούσε. Και στο οποίο θεωρούσε ότι η αμαρτία ήταν τόση μεγάλη που είχε, που αμάρτανε με αυτά που έκανε σαν την πόρνη. Ως τον Άσο το δέξαμε, μετανοούντα. Και γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία ξεκινάει με την παραβολή, το Τριώδιο, τελών και Φαρισαίων, πάει μετά στην παραβολή του Ασώτου, για να σου δημιουργήσει τα συναισθήματα της αμαρτωλότητος που μπορεί να έχουμε μέσα μας και να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Το οποίο δημιουργείται το Τριώδιο, το οποίο όπως έχουμε πει είναι ένα φροντιστήριο, ένα εντατικό φροντιστήριο στο οποίο καλείται ο άνθρωπος να βάλει τα δυνατά του για να γίνει αυτό που λέμε καλή Ανάσταση. Και καλό Πάσχα. Να υπάρξει μέσα μου η πνευματική Ανάσταση. Να αναστηθώ πνευματικά για να μπορέσω να συμμετέχω στην Ανάσταση του Χριστού ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν, τι θα έγραφε σήμερα ο Ιμνοδός εάν ζούσε σήμερα και ζούσε σε αυτή την κατάσταση. Και σε τι μετάνοια θα μας καλούσε. Σε τι περισυλλογή θα μας καλούσε. Και γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε σε άλλη περίπτωση, όταν κάποιος δεν ήταν καλός χριστιανός, υπήρχε μια συνήθεια τότε των ανθρώπων που λέγανε ο Θεός να σε κατατάξει με τους 80 ιερείς. Οι 80 ήταν οι ιερείς που θα ζούσαν την 8η χιλιετερίδα αποκτήσεως κόσμου. Εμείς δηλαδή. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός μας λέει ότι υπήρχε αυτή, θα λέγαμε, η κατάρα για τους ανθρώπους που δεν ζούσαν σωστή χριστιανική ζωή, να τους κατατάξει ο Θεός με τους 80 ιερείς, εκεί που θα πάνε οι μοναχοί και οι ιερείς του 8ου και οι μοναχές του 8ου αιώνος, του απατεώνος. Σκεφτείτε δηλαδή η εποχή μας πως ήδη περιγράφεται και τη βλέπουν μπροστά τους οι Άγιοι. Και η ερώτησή μου είναι, τι θα έγραφε σήμερα ο Ιερός Ιμνοδός εάν ζούσε σήμερα και έγραφε σήμερα το Τριώδιο. Τι θα έγραφε. Τι βήματα θα έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος εάν καλούσε τότε σε δάκρυα και μετάνοια για να γλιτώσει εκείνη την υποτιθέμενη για εμάς αμαρτία και ασωτεία που μιλάμε προ 50 ετών εμείς. Έτσι. Την υποτιθέμενη. Γιατί πιθανόν μέσα μας δεν θεωρούμε αμαρτία τον αντίστο Βέγκο.
Η νέα γενιά δεν θεωρεί αμαρτία και ότι είναι διεστραμμένα τα έργα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ή με την κάποιον άλλον ηθοποιό, γιατί αναφέρω συνέχεια τους ιδίους, δεν θεωρούνται διεστραμμένα έργα για την εποχή μας. Τότε όμως, δείτε πώς θεωρούνται, πώς θα θεωρούνται. Γυρίστε τώρα αιώνες πίσω, όταν γράφετε το Τριώδιο και τα βιβλία. Γυρίστε τώρα πίσω αιώνες. Θα μιλάγαμε σήμερα για ασήμαντα πράγματα και για ασήμαντες αμαρτίες. Έτσι, καταλαβαίνει κανείς αυτό που έλεγε ο Γιώργος Αρσένιος, εδώ κάτω στο μοναστήρι, που έλεγε ότι εάν βρω σήμερα νέο, ο οποίος είναι, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, εγκρατής, εγώ πέφτω, λέει, όταν έρθει στην εξομολόγηση και του φυλάω, λέει, τα πόδια. Του φυλάω τα πόδια και τα παπούτσια του. Και μετά, λέει, τον εξομολογώ, άμα βρω εγκρατή νέο. Και στην ερώτησή μου, γιατί, και ήταν εκεί, ήμασταν μια ομάδα με νέους τότε που είχα φέρει, από την Ηλιούπολη της Αθήνας, και τους συμβούλευε, λέει, διότι παιδιά μου, λέει, εσείς, έχετε το διάβολο, λέει, μες στο σπίτι σας. Και με όλα αυτά που δείχνει η τηλεόραση, λέει, σας πετάει λάδι στη φωτιά. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά τα πράγματα. Δεν τα είχαμε αυτά τα πράγματα. Ούτε υπήρχαν οι εφημερίδες που μέσα είχαν γυμνά και μπορούσαν να αιρεθίσουν το νέο ή τη νέα. Ούτε υπήρχε περίπτερο που θα κυκλοφορούσε και απ' έξω θα είχε ένα μοντέλο ή μη γυμνο ή ολόγυμνο. Δεν υπήρχαν τέτοια περιοδικά. Δεν υπήρχαν τέτοια βιβλία. Δεν υπήρχαν τέτοιες ταινίες. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν έβαζε το ράδιο τέτοια τραγούδια που υμνούν συνέχεια τον έρωτα και εξάπτουν συνέχεια τα τραγούδια που κυκλοφορούσαν και παίζαν τα και τα ραδιόφωνα ή που κυκλοφορούσαν μέσα στα σπίτια. Ήταν πατριωτικά συνήθως. Δεν υπήρχε, λέει, αυτό το ντύσιμο, έλεγε ο κ. Αρσένιος, που η γυναίκα τα έχει έξω όλα. Για μένα η γυναίκα είναι γυμνή, λέει, σήμερα. Δεν είναι ντυμένη. Τι κρύβει, λέει. Κρύβει από το στήθος μέχρι τα γόνατα. Και εκείνο πάνω από τα γόνατα. Το μισό κορμί είναι έξω, λέει. Εγώ όταν ήμουν νέος, 16, 17, 20 χρονών, η γυναίκα ήταν ντυμένη κάτω-κάτω, μέχρι κάτω ένα στράγαλο, λέει. Ένα στράγαλο. Τα μανίκια ήταν εδώ. Μέχρι τον καρπό. Ο λαιμός ήταν κλειστός μέχρι εδώ, όπως είναι το αντερί του παπά. Από πού θα σκανδαλιστεί? Στο κεφάλι φορούσε μαντήλι, τα μαλλιά κότσος. Από πού δεν βαθότανε, δεν φτιαχνόταν να προκαλέσει. Από πού θα άναβε, λέει ο νέος. Επομένως, εκείνη την περίοδο η εγκράτεια ενός νέου ήταν πολύ πιο εύκολη. Γιατί είχαν περιοριστεί όλοι οι πειρασμοί οι οποίοι θα φούντωναν τον άνθρωπο. Σήμερα, λέει, από πού θα φυλαχθεί αυτός ο νέος. Και γι' αυτό, λέει, όταν βρω εγκρατή νέο, πέφτω και τον προσκυνάω, του φυλάω τα πόδια, πριν τον εξομολογήσω. Ναι, αλλά μέσα από αυτή την εποχή ζούμε και εμείς τώρα σε μοναχή. Ζούμε και εμείς μέσα σε αυτή την εποχή. Δεν είμαστε σε μια άλλη εποχή που ζούμε πριν 50-100 χρόνια, που ήταν άλλα τα δεδομένα. Και αν λοιπόν τώρα συγκρίνουμε ότι οι πατέρες καλούν σε δάκρυα, σε μετάνοια αυτή την περίοδο και την καλούσαν τότε με τα δικά τους δεδομένα, σήμερα με ποια δεδομένα πρέπει η Εκκλησία να μας καλέσει σε μετάνοια? Τι ύμνοι πρέπει να γραφτούν σήμερα
που θα συγκινήσουν τις καρδιές μας και θα μας περιγράψουν μέσα το εσωτερικό της ψυχής μας. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε εμείς, να έχουμε πάθει ασυνειδησία. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα η συνείδηση του ανθρώπου, εάν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, κάτι που θεωρείται ανήθικο πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια, πριν 300 χρόνια, πριν 1000 χρόνια, πριν 2000 χρόνια, δεν ξέρω να θεωρείται ανήθικο και σήμερα. Δεν ξέρω να θεωρείται ανήθικο και σήμερα. Σήμερα μπορεί να μην θεωρείται ανήθικο και πρόστιχο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση, αν λέγαμε υπήρχε τηλεόραση τότε, να έβγαινε ο πρόεδρος των ομοφυλοφίλων στην τηλεόραση και δίπλα να παρίστατο κληρικός και να συζητούσαν κιόλας από τηλεοράσεως. Υπήρχε τέτοια περίπτωση? Όταν εδώ για τα έργα του Βέγγου και του Γιονάκη επενέβαινε το τμήμα ηθών, σήμερα τι το θεωρεί? Άμα το πεις αυτό κάπου ότι θα σου πει δεν κατάλαβε, γιατί δεν έπρεπε να πει ο πρόεδρος του ομοφυλοφίλου. Στην δηλώση δεν έπρεπε να μιλήσει ο ιερέας και να ακούσουμε το διάλογο μαζί του. Δεν έπρεπε αυτό να κάνει. Γιατί έχει αλλοιωθεί η συνείδησή μας. Έχει αλλοιωθεί το σκεπτικό μας. Δεν έχει καμία σχέση με το σκεπτικό αυτό των ανθρώπων. Αυτοί δεν καταφύγαν αμέσως στην εκκλησία, στο τμήμα ηθών. Και επαναλαμβάνω, για ποιες ταινίες. Εμείς γιατί δεν κουνούμεθα σήμερα με αυτά που γίνονται? Γιατί δεν διαμαρτυρόμεθα? Γιατί δεν κάνουμε υπομνήματα? Και να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το χάλι που γίνεται έξω στην κοινωνία? Για ποιο λόγο? Και θα μου πείτε τώρα σε εσάς τους μοναχούς, περιγράφω έξοδα του κόσμου. Ναι, αλλά δυστυχώς έξω στον κόσμο κινούνται σήμερα και οι μοναχοί. Θα πάει να ψωνίσει ο μοναχός, θα πάει στη Μητρόπολη ο μοναχός, θα πάει σε ένα διακόνημα ο μοναχός, θα πάει στον γιατρό ο μοναχός. Δεν είναι κλεισμένος όπως ήταν εκείνα πάλι τα χρόνια, που για να φύγει από το μοναστήρι έπρεπε να καβαλήσει το γαϊδουράκι, το οποίο θα έφτανε μετά από 5 μέρες στην πόλη, θα γύριζε μετά από άλλες 5 μέρες. Σήμερα υπάρχουν σε όλα τα μοναστήρια δρόμοι, υπάρχουν παντού οι άσφαλτοι και ο κόσμος αυτός έρχεται της κοινωνίας στις μονές μέσα και μεταφέρει αυτό το κλίμα, αλλά και στο Άγιον Όρος το μεταφέρει. Παντού δεν υπάρχει μέρος της γης που αυτό το κλίμα, αφού επισκέπτεται το κοσμικός, επισκέπτεται τη μονή, δεν θα μεταφέρει τα του κόσμου και τη μυρουδιά του κόσμου. Εδώ μπαίνεις σε ένα καφενείο για να πάρεις μια πορτοκαλάδα ή ένα νερό επειδή δίψασες και είσαι στον δρόμο, και άμα γυρίσεις στο μοναστήρι ή στο σπίτι σου, σου λένε αμέσως πού πήγες και μυρίζεις τσιγαρίλας. Έφερες τη μυρουδιά του καπνού. Ομοίως φέρνουμε τη μυρουδιά του κόσμου. Αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που συνέλαβε το μάτι. Φωτογραφική μηχανή είναι το αυτή και το μάτι. Τα καταγράφει μαγνητόφωνο, βίντεο, καταγράφει και τα πάντα, και ακουστικά και ηχητικά και οπτικά. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι δεν με επηρεάζει. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι με αφήνει ανέπαφο εμένα αυτό που γίνεται απ' έξω. Οπότε και για ποιο λόγο να ασχοληθώ? Με επηρεάζει άμεσα ως μοναχό. Με επηρεάζει άμεσα ως χριστιανό. Ο χριστιανός που ζει μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο χριστιανός ο εργάτης που πάει, ο υπάλληλος που πάει στο γραφείο του. Και δεν υπάρχει γυναίκα μέσα εκεί. Υπάρχει στο ίδιο γραφείο και γυναίκα
η οποία μπορεί να είναι εντελώς προκλητικά ντυμένη ή ξεντυμένη και η οποία στον άντρα που εργάζεται μέσα εκεί, τον καθηγητή, τον δάσκαλο, τον υπάλληλο, τον γ, μπορεί με την όλη συμπεριφορά της να τον κάνει να αμαρτήσει. Πώς αυτός ο χριστιανός θα επιβιώσει στη σημερινή κοινωνία? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα το πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε αυτή την περίοδο εμείς του Τριωδίου. Πόσο μεγάλη ανάγκη την έχουμε. Εάν την είχαν εκείνη ανάγκη και αν καλούσαν οι πατέρες εκείνους να κλάψουν και να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους εκείνων, εκείνης εποχής. Τότε τι πρέπει να γίνει με εμάς? Τι πρέπει να γίνει με εμάς? Πόση μετάνοια πρέπει να δείξουμε? Πόσα δάκρυα πρέπει να χύσουμε? Τι είδους ακτινογραφίες της ψυχής μας μπορούμε να κάνουμε? Και έχουμε τη δύναμη, αφού έχει αμβληθεί η συνείδησή μας, μπορούμε πλέον να καταλάβουμε εάν αυτό το οποίο έχω αποδεκτεί, γι' αυτό είπα προηγουμένως με την τηλεόραση που βλέπω τον ομοφυλόφιλο με έναν ιερέα ορθόδοξο να συνομιλεί και πλέον δεν μου κάνει εντύπωση, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, νορμάλ για την εποχή. Το ότι συζητάει και διαλέγεται δεν σημαίνει ότι ο ιερέας εγκρίνει αυτά που κάνει. Μιλάω για τον απλό διάλογο όμως που κάνει. Που αν αυτός γινόταν πριν κάποια χρόνια, όχι πριν κάποιους αιώνες, θα είχε ξεσηκώσει. Δεν θα τολμούσε καν ο πρόεδρος των ομοφυλοφίλων να βγει στην τηλεόραση. Ούτε καν θα είχε δημιουργηθεί σύλλογος ομοφυλοφίλων. Δεν τολμούσε. Ποιος πρόεδρος πρωτοδικών θα ενέκρινε ένα σωματείο με τέτοιο καταστατικό? Άρα έχω το αισθητήριο μέσα μου που μπορώ να δημιουργήσω και να δω πόσο έχω ξεφύγει. Δεν το έχω. Κακά τα ψέματα. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Και γι' αυτό η μετάνοιά μας δεν μπορεί να είναι ειλικρινής. Είναι επιφανειακή μετάνοια. Διότι πολλά πράγματα τα θεωρούμε φυσιολογικά. Περάσαν στη ζωή μας σαν κάτι φυσιολογικό. Και αυτό εισβάλλει μέσα και στα μοναστήρια. Αφού αυτός ο κόσμος έρχεται μέσα στις μονές και οι μοναχοί βγαίνουν έξω στον κόσμο. Πώς λοιπόν θα δεχτώ αυτό το πράγμα στη συνείδησή μου, ποιο είναι πλέον το όριο της αμαρτίας? Και από όπου ξεκίνησε, ώστε να έχω μια ειλικρινή μετάνοια. Γιατί δεν πιάνω χοντρικά τα αμαρτήματα, κλοπή, φόνος, πορνεία, μυγεία. Γιατί αν τα πιάσουμε έτσι, τότε δεν διαφέρουμε από τους κοσμικούς, που λέει, μα δεν έχω κάνει τίποτα, λέει. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν βίασα, λέει. Ο κοσμικός, και γιατί δεν επανεξομολογηθώ? Για ποιο πράγμα να μετανοήσω? Το ακούτε συνά. Άμα πει σε κάποιον να εξομολογηθεί, το πρώτο του πούμε δεν έχω κάνει κάτι. Ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε βίωσα, γιατί να εξομολογηθώ? Έχει πάθει άμβληση η συνείδησή σου. Για ποιο πράγμα σου λέει να μετανοήσω? Για ποιο πράγμα να μετανοήσω? Το ίδιο έχουμε πάθει και εμείς όμως. Είμαστε στο σημείο να διακρίνουμε ποιο είναι το λεπτό όριο. Η κόκκινη γραμμή της αμαρτίας δεν μπορούμε πλέον να διαχωρίσουμε. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, θα θεωρούσατε ποτέ να κλάψετε πικρά γιατί είδατε βέκο όταν ήσασταν έξω στον κόσμο και είδατε μια ταινία και να πεις, Θεέ μου, ήμαρτον, όσο άσωτος, όσο υπόρνη, όσο τελώνης. Το κάνεις αυτό το πράγμα? Οι χριστιανοί πιο προ 50 ετών το κάνανε όμως. Το κάνανε. Διότι όχι μόνο το κάνανε, αλλά είδε την ίδια εκκλησία σου έλεγε, μην πας, αυτό είναι πορνοτενία. Μην πας να το δεις. Αυτό το πράγμα.
σου καλλιεργούσε αυτή την αίσθηση. Οπότε, ανοίξε αυτό που πήγα και είδα, αν πήγε κάποιος και το έβλεπε, μετανοούσε πικρός. Και μπορεί να έτρωγε από το πνευματικό να του έβαζε και κανόνα, γιατί πήγε και είδε τέτοιο ακατάλληλο έργο. Έχεις εσύ αυτή την αίσθηση. Ότι αυτό λοιπόν το ότι είδες τον Γιονάκη, ότι είδες τον Βέγκο, ότι είδες τον Παπαμιχαήλ, ότι είδες τον Α, τον Β, ότι είναι πρόστιχο έργο για το οποίο πρέπει να μετανοήσω. Όχι. Άλλο, απομένως έχεις άλλο κριτήριο. Αυτομάτως έχεις άλλο κριτήριο. Ποιος θα μου δείξει τώρα ποιο είναι το κριτήριο. Και όταν κάνω την αρχινογραφία μου, αυτή την περίοδο της περισυλλογής, όταν κάνω την αρχινογραφία, θα πρέπει να ξέρω για ποια πράγματα πρέπει να κλάψω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα εντοπίσω μέσα στην ψυχή μου τα αδύνατά μου σημεία. Και το ποια μου οδηγούνε. Και δεν έχω φτάσει στο να μπορέσω να γίνω φως. Και να είμαι φως και να λάμπω. Ποια είναι αυτά τα οποία είναι κατεστραμμένα. Τα λαμπάκια, τα μικρά. Πού θα τα βρω. Αφού εγώ δεν τα θεωρώ με το μυαλό μου. Αμάρτημα. Δεν το θεωρώ αμάρτημα. Το να οδηγώ και να βάλω να ακούω λίγο τη μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, δεν το θεωρώ πορνοτράγουδο. Δεν θεωρώ ότι αμαρτάνει εκείνη την ώρα το αυτί μου και το μυαλό μου και ότι από αυτό μπορεί να βλάπτομαι και ότι κακώς το άκουσα, διότι αυτό το τραγούδι μπορεί το υποσυνειδητό μου ή το συνειδητό μου να μου δημιουργεί άλλα αποτελέσματα. Τότε αυτοί οι χριστιανοί γιατί τα θεωρούσαν. Γιατί τότε η Εκκλησία τα θεωρούσε. Αυτοί ήταν σωστοί ή εμείς είμαστε οι σωστοί που δεν τα θεωρούμε. Γιατί άμα πας σήμερα σε ένα πνευματικό και του πεις ότι είδες μια από αυτές τις ελληνικές ταινίες, έλα παιδί, θα σου πει τώρα αυτά είναι τα αμαρτήματα. Άρα μήπως και εμείς έχουμε εισαγάγει μέσα μας το δόγμα ότι αμάρτημα είναι δεν πόρνευσα, δεν έκλεψα, δεν μύχευσα, δεν σκότωσα. Μήπως η χριστιανική κοινωνία έχει εισαγάγει πλέον αυτό το σκεπτικό και δεν έχει πιάσει όλο το φάσμα. Και όσο πάμε θα θεωρούμε όλο και λιγότερα τα μαθήματα. Όλο και λιγότερα. Είδατε, οι γενιές οι καινούργιες που μεγαλώνουν, σου λέει το παιδί δεν θεωρείται φόνος η έκτρωση, δεν θεωρείται φόνος η έκτρωση, διότι λέει μέχρι τον δεύτερο μήνα, τον 1,5 μήνα δεν θυμούμε καλώς, δεν είναι παιδί λέει ακόμα, είναι σχημάτιστη μάζα. Δεν έχει λάβει μορφή ανθρώπου ακόμα. Δεν θεωρείται ότι εξελίχθηκε η ζωή. Δεν θεωρείται πλέον ότι έχει ζωή. Αυτό μεγαλώνει το σκεπτικό. Είναι νέες γενιές. Επομένως μετά από 50 χρόνια, αν υπάρξουν, η νέα γενιά δεν θα έρθει να εξομολογείται ότι έμεινε έγκυος και έκανα έκπρωση. Δεν έχω κάνει έκπρωση. Δεν το ξέρουν την έκπρωση. Θα έχει μεγαλώσει με την έννοια ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είχε διαμορφωθεί παιδί. Παιδί θα το θεωρώ μετά το δεύτερο μήνα. Είδατε πως αλλάζει η νοοτροπία. Σκεπτικό. Σε πόσα σημεία λοιπόν έχει αλλάξει τώρα η δικιά μας νοοτροπία. Σε ποια σημεία. Πρέπει κανείς να πάρει βιβλία να διαβάσει το τι γινόταν τότε, τι θεωρούσαν τότε οι άνθρωποι όταν έγραφε ο Ιερός Συνοδός αυτούς τους ύμνους, τι είχε κατά νου στο μυαλό του. Τι είχε κατά νου που με καλούσε εμένα να κλάψω και να θρηνήσω για αυτά τα αμαρτήματα. Τι είχε κατά νου. Τι είχε κατά νου ο μοναχός ο οποίος έλεγε πρέπει να φύγω από το μοναστήρι μου από την ώρα που ξεκινάει η Σαρακοστή, το Τριώδιο, και να πάω στην έρημο για να κάνω περισυλλογή του εαυτού μου,
να ανακαλύψω το βάθος του εαυτού μου, να μπορέσω να βρω τα πάθη μου, να βρω τα λάθη μου, να βρω τα σφαλματά μου και να τα διορθώσω, επανερχόμενο στη Μονή. Και έκανε αυτά που θεωρούσε ο Ζωσιμάς εκείνη την εποχή και τον ανάγκασαν αυτά να φύγει. Δηλαδή σήμερα τι θα είχε κάνει, αν ζούσε σήμερα. Πού θα είχε πάει, εάν υποθέτουμε, γιατί αν ζούσε σήμερα και ήταν παιδί του αιώνα μας και της γενιάς μας, δεν θα θεωρούσε τίποτα και εκείνος. Θα του ήταν φυσιολογικά όλα. Αλλά όπως ήταν ο Ζωσιμάς εκείνη την εποχή, να τον πάρουμε, να τον εκαναστήσουμε, να τον φέρουμε στις ημέρες μας, να μας πει γιατί έφευγε. Για ποιο πράγμα πήγαινε στην έρημο να κλάψει. Για ποια αμαρτήματα. Γιατί εδώ βλέπουμε προ 50 ετών ότι ακόμα και μια ταινία κατά εμάς απλή θεωρείται και ήταν για την Εκκλησία πορνοτενία. Μια ανεπίτρεπτη, όπου οι άνθρωποι καταφέρναν και υπέστημαν κατακλυσμό της αμαρτίας. Είναι κατακλυσμός της αμαρτίας. Α, ποιο ήταν η συνείδησή τους εκείνων. Άρα σίγουρα η δικιά μας συνείδηση έχει αμπληθεί. Πώς λοιπόν θα πω τώρα εγώ μέσα στον εαυτό μου. Με ποια κριτήρια θα πω. Πώς θα ψάξω τον εαυτό μου. Βλέπετε λοιπόν ότι εάν εκείνη την εποχή εχρειαζόταν η περίοδος του Τριωδή, πόσο σήμερα είναι επιβεβλημένη και πόσο σήμερα εμείς την περνάμε αυρόχης ποσή, χωρίς κανένα τέτοιο πνεύμα με αυτό που γράφουν τα βιβλία. Χωρίς πνεύμα, όπως γράφει, νηστεύσομε νηστεία δεκτήν, ευάρεστον το Θεό, αληθής νηστεία ή του κακού αλωτρίωσης, του ψάλλουμε στον Εσπερινό της Δευτέρας, της πρώτης εβδομάδος των νηστιών, εγκράτεια της γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς ψεύδους επιορκίας, ή τούτον ένδια νηστεία εστίν αληθής. Δείτε ότι εδώ θεωρούσαν τρομερά αμαρτήματα. Τρομερό αμάρτημα το θεωρούσαν. Και το οποίο έπρεπε να νηστεύσουν και να κλάψουν και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Για ποια πράγματα. Και έπρεπε λέει, να είχαν εγκράτεια γλώσσας. Αυτή είναι η πραγματική λέει νηστεία. Να μάθουν να εγκρατεύουμε στη γλώσσα. Να προσέχω τι λέω. Να προσέχω πώς μιλάω. Να προσέχω μη τυχόν. Δηλαδή θεωρούσαν αμάρτημα το αν με τη γλώσσα τους στεναχωρήσαν έναν αδελφό τους. Και καθόταν ο υμνοδός και έγραφε ολόκληρο ύμνο. Ότι αδέλφια μου, αν θέλετε πραγματικά δεν είναι νηστεία μόνο του φαγητού που πρέπει να γίνει γιατί αυτή βοηθάει στον αγώνα. Αλλά η πραγματική νηστεία που πρέπει να κάνουμε δεν λέει αποφύγετε την πορνεία ή τη μοιχεία ή το φόνο. Λέει τέτοια πράγματα. Δείτε ποια θεωρεί μεγάλα μαθήματα που πρέπει να κλάψουμε. Έτσι. Γιατί είχαμε ακράτεια γλώσσας. Και δεν είχαμε εγκράτεια γλώσσας. Και δεν πρόσεξα δηλαδή και πιθανόν με έναν λόγο μου να στενοχώρησα τον αδελφό μου. Το χριστιανό στην ενορία μου ή μέσα στο μοναστήρι μου να είπα κάτι και άθελά μου να μην το κατάλαβα και να πίκρανα τον αδελφό μου. Προσέξτε τι αξονική ταμογραφία που δείχνει τα παραμικρά είχαν εδώ οι πατέρες. Μετά τι λέει. Θυμού αποχή. Επειδή μπορεί να νευρίασε να θύμωσε κάποια στιγμή. Και το θεωρεί τεράστιο αμάρτημα. Που αυτό εμείς σήμερα το λέμε φυσιολογικά είναι. Έρχεται ο άλλος και εξομολογείται, λέει τα καθημερινά. Τι έχεις τα καθημερινά, λέει.
Και άμα του πει τι είναι το καθημερινό, έκανα κανένα κουτσοπολιό, κανένα ψεματάκι, είπα καμιά βρισιά, είπα καμιά παλιά κουβέντα, μπορεί να έκανε, μπορεί να νευρίασε κτλ. Και αυτά τα θεωρεί, είναι ασήμαντα. Ότι είναι ασήμαντα τα θεωρεί. Μα εδώ ο άλλος γράφει ολόκληρους ύμνους, γιατί σου λέει από αυτά εγώ θα κολλαστώ. Και πρέπει να αρχίσω και να αποκτήσω μετάνοια σαν τις πόρνες. Δώσ' μου δάκρυα Θεέ μου, σαν τις πόρνες, σαν του τελώνου, σαν του ασώτου. Δώσ' μου δάκρυα. Και εμείς τα θεωρούμε, δείτε πόσο έχει αλλοιωθεί. Και δεν είναι μόνο των κοσμικών, είναι και ημών, των μοναχών. Έχει γίνει αυτή η αλλοίωση. Θα μου πείτε πώς έγινε η αλλοίωση, γιατί και εμείς προερχόμεθα μέσα από τον κόσμο. Πριν φορέσουμε τα ράσα, στον ίδιο κόσμο ζούσαμε. Τις ίδιες επιρροές έχουμε. Τις ίδιες επιρροές έχουμε. Επιθυμιών χωρισμός. Δεν έχω αποχωριστεί την επιθυμία μου, το θέλω μου, αυτό που εγώ επιθυμώ. Αυτή είναι η πραγματική νηστεία. Να αποχωριστείς την πραγματική σου επιθυμία. Που το θεούσαν αν έχεις δικιά σου επιθυμία, κάτι επιθυμούσες, το θεούσαν τρομερό αμάρτημα. Δεν μπορεί να έγινε ύμνος αυτό το πράγμα. Καταλαλιάς, ψεύδους και διορκίας. Εάν από αυτά λέει δεν αποχωριστείς, δεν έχεις τότε αληθινή νηστεία. Δεν έχεις πραγματική μετάνοια. Ή σκεφτείτε τώρα για τις υπόλοιπες σκέψεις, για υπόλοιπα αμαρτήματα. Τι θα έπρεπε να γράψεις και αν ζούσες στην κοινωνία μας. Εμείς τι κάναμε. Ενώ ζούμε στην εποχή που έχουμε βρει τη μαγνητική τομογραφία και την αξονική τομογραφία, εμείς δυστυχώς πνευματικά ζούμε στην εποχή της ακτινογραφίας. Πνευματικά. Δηλαδή μια ακτινογραφία τι έκανε παλαιότερα. Έδειχνε ότι χοντρό, πιθανή σοβαρή βλάβη υπήρχε να έπαιζε στον άνθρωπο. Χοντρή βλάβη. Έτσι όπως κοιτάς το χέρι σου στο φως, δεν βλέπεις τίποτα. Για πλησίασε το χέρι σου όμως στο φως να δεις, αρχίζει, φαίνεται και όσο πιο ισχυρό είναι το φως που το πλησιάζει, υπάρχει περίπτωση να δεις και τα κοκαλά σου μέσα. Γιατί διαχέεται φως, άπλαι το φως μέσα. Και όσο μπαίνει αυτό το φως μέσα, και γι' αυτό η εχνόλευση έρθει. Τώρα με την αξονική δίνει την παραμικρή λεπτομέρεια. Εδώ λοιπόν εμείς πλέον δεν θεωρούμε τις λεπτομέρειες αυτές. Δεν τις βλέπουμε καν. Βλέπουμε μόνο τα χοντρά αμαρτήματα. Βλέπουμε τα χοντρά αμαρτήματα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε καλοί, σωστοί μοναχοί, καλοί χριστιανοί. Από πού? Πώς μπορούμε να πούμε ότι εμείς βαδίζουμε την οδόν του Κυρίου? Πώς μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τη σύγχυνση των Αγίων, ακολουθούμε εκεί τα χνάρια των Αγίων που πάτησαν οι Αγίοι μας? Σε ποιο σημείο μπορούμε να το κάνουμε? Πουθενά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να πούμε ότι είμαστε επάνω στα χνάρια ενός Αγίου. Έρχεται λοιπόν κάθε χρόνο η Εκκλησία να μας θυμίσει με το τριώδιό της να κάνουμε μία εσωτερική ακτινογραφία. Μία εσωτερική ακτινογραφία αξονική και μαγνητική και οτιδήποτε αναλυτικότερο υπάρχει το εσωτερικό μας εαυτού. Πείτε μου χριστιανός που το κάνει σήμερα. Πείτε μου μοναχός που κάθεται και το κάνει. Μοναχός, μοναχή, που κάθεται και κάνει πράγματι αυτή την περίοδο αυτό το πράγμα.
επίσκοπος που το κάνει, και αν υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν, πλέον έχουν αρχίσει και τους μετράμε στα δάχτυλα πιθανόν της μιας χειρός. Στα δάχτυλα της μιας χειρός. Εξού και άλλες εποχές πρόσφεραν στο Θεό χιλιάδες Αγίους. Πώς βρέθηκαν τόσα εκατομμύρια Άγιοι. Πώς βρέθηκαν τόσα εκατομμύρια Άγιοι. Σήμερα μπορείτε να μου πείτε που βγάζουμε Αγίους. Σήμερα να βγάλουμε Άγιοι, από πού θα βγάλουμε. Από ποια τάξη θα βγει κάποιος Άγιος. Να μεταξύ μας. Θα είναι ή καλόγερος, μοναχός, μοναχή. Σπανιότατα να βγει επίσκοπος. Δηλαδή δεν έχουμε στα τελευταία χρόνια επισκόπους που βγάλαμε Αγίους. Έτσι. Κυρίως έχουμε τις τάξεις των μοναχών και των μοναζουσών. Από τους χιλιάδες μοναχούς. Από τις χιλιάδες μοναχών και από τις εκατοντάδες ή χιλιάδες πώς είναι οι επίσκοποι θα είναι, και είναι χιλιάδες θα είναι. Μιλάω σύσσωμη η Εκκλησία, όχι μόνο η Ελλαδική. Έτσι. Βγάζουμε πού και πού κάποιον Άγιο Δεσπότη, πού και πού βγάζουμε κάποιον καλόγερο Άγιο, πού και πού βγάζει η Εκκλησία κάποιον, κάποια μοναχία εκεί. Και πάμε στο λαϊκό. Στους λαϊκούς, ανέχει. Τελείωσαν. Τι γίνεται εκεί. Αυτοί πλέον δεν αγιάζουν. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Η Εκκλησία είναι εργοστάσιο που παράγει Αγίους. Πνευματικό εργοστάσιο που παράγει Αγίους. Και άμα δείτε, οι περισσότεροι Άγιοι μέσα στις Εκκλησίες δεν είναι παπάδες και καλόγεροι. Περισσότεροι Άγιοι είναι λαϊκοί. Προέρχονται από αυτοκράτορες ακόμα μέσα από παλάτια, από τα λαϊκά στρώματα, απλές κοπέλες, άντρες, που βγάλαμε Αγίους. Σήμερα, γιατί δεν βγαίνουν Άγιοι. Άρα κάπου υπάρχει πρόβλημα. Κάπου δεν λειτουργούμε εμείς σωστά. Λένε, όταν ο σκοπός του ανθρώπου είναι το να γίνει Άγιος, αλλά γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει, ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη. Για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Ήρθε ο Θεός στη γη για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Να θεοποιηθεί. Να γίνει Άγιος, να γίνει φως. Και αυτό δεν γίνεται. Και αν γίνει, γίνεται. Δηλαδή και γίνεται ολόκληρο γεγονός αν γίνει κανείς Άγιος. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο τους Αγίους να πρέπει να τους εγκρίνει ιερά σύνοδος. Φτάσαμε στο σημείο τους Αγίους να πρέπει να τους εγκρίνει ιερά σύνοδος. Κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην Εκκλησία. Αυτό είναι τελευταίο, παπικό. Μας το έδωσε ο Πάπας αυτό. Η Δύση αγιοποιούσε. Αλίμονο, σκέφτεστε τόσα εκατομμύρια μάρτυρες, τόσα εκατομμύρια Άγιοι, μέσα σε ερήμους, μέσα στο ένα, μέσα στο άλλο. Συνερχόταν η Εκκλησία και έγραφε, αυτός είναι Άγιος, αυτός είναι Άγιος, ο Κεκκίνος δεν είναι, αυτός είναι. Αυτός δεν υπάρχει τέτοια πρακτικά, δεν υπάρχουν τέτοια πρακτικά. Που να φαίνεται ότι στο διάβα της η Εκκλησία συνερχόταν σε σύνοδος και κατέτασε αυτούς τους Αγίους. Γιατί τους κατέτασε ο ίδιος ο λαός. Και ο λαός θεωρείται η τοπική Εκκλησία. Ο επίσκοπος και οι παπάδες και οι μοναχοί και οι μοναχές και οι χριστιανοί γνωρίζαν μεταξύ τους και έβλεπε ο ένας μαρτυρούσε και γινόταν μάρτυρες αμέσως, γινόταν εικόνα. Αγίεσαι ο άλλος, ευωδίαζε τα λειψανά του, γινόταν εικόνα. Και είχαμε πληθώνατε, εκατομμύρια τέτοιων.
Συνέχεια, εκατομμύρια. Γνωστοί μόνο τα 300 πρώτα χρόνια είναι 11 εκατομμύρια άγιοι και μάρτυρες. 11 εκατομμύρια τα 300 πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Πείτε μου τώρα τα 300 τελευταία χρόνια της Εκκλησίας πόσα εκατομμύρια Αγίους και μάρτυρες έχουμε βγάλει. Γιατί ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό που δεν λειτουργεί είμαστε εμείς. Οι οποίοι αποτελούμε σύνολο την Εκκλησία. Είτε είναι Πατριάρχες, είτε είναι Επίσκοποι, είτε είναι Μοναχοί, είτε Μοναχές, είτε είναι Λαϊκοί. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Έχουμε χάσει τον σκοπό μας. Έχουμε χάσει για ποιο λόγο δεν ξέρει ο άλλος. Πάει στην Εκκλησία, με το πεις γιατί πάει στην Εκκλησία. Θα σου πει το πιο απλό, πάω για να προσευχηθώ. Γι' αυτό νομίζω ότι πάει στην Εκκλησία. Δεν ξέρω ότι μπορεί και να προσευχηθεί στον χώρο της Εκκλησίας. Και το χώρο της Εκκλησίας δεν είναι ο Κύριος Λόγος Υπάρξεώς της. Ο χώρος προσευχής. Ο χώρος προσευχής μπορείς και μες στο δάσος να πας. Οι Άγιοι εξάλλου δεν καθόρισαν τους συνόδους να προσευχηθούν. Φεύγαν και πιάνε λέει τα δάση, τα όρη, τα βουνά. Απομονωνόντουσαν για να προσευχηθούν. Βλέπετε ότι δεν ξέρει ο άλλος καν γιατί υπάρχει η Εκκλησία. Δεν το ξέρει. Πώς λοιπόν από εκεί θα βγάλεις Αγίους. Αυτό επαναλαμβάνω όμως. Γιατί έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Και τον χάσαμε και εμείς σαν μοναχοί. Δεν έχουμε πλέον ούτε καν αυτογνωσία. Παντίζουμε στα τυφλά. Λέμε καλά πηγαίνουμε. Θεωρούμε ότι σαν εκκλησία, σαν πίμνιο, σαν μοναχή, καλά βαδίζουμε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποια αμαρτήματα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Έτσι. Άρα καλά πηγαίνω, κάνω τον όρθρο μου, κάνω την ακολουθία μου, συμμετέχω στην προσευχή μου, κάνω το κομμασκηνάκι μου. Και λέω καλά είναι. Καλά βαδίζω. Είναι έτσι όμως. Και δείτε τι άλλο, μήπως έχουμε πάθει, ανέφερα όλα τα προηγούμενα, για να σας πω ότι μήπως έχουμε πάθει αλλίωση. Έχουμε αλλοιωθεί, χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Οπότε σωστά, δεν φτάνουμε ποτέ στον προορισμό. Και αφού δεν φτάνουμε εμείς σαν μοναχοί, πώς θα φτάσει το πίμνιο για να βγάλει Αγίους. Πώς θα βγουν από εμάς σαν μοναχοί. Μήπως γι' αυτό ο Κοσμάς ο Ιερός έλεγε να σας κατατάξει ο Θεός με τους Ογδοήτες. Γιατί το έλεγε. Και είμαστε εμείς οι Ογδοήτες. Μήπως επειδή έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Και αυτό ήταν κατάρα τότε που τη λέγανε εκείνη την εποχή, έτσι. Δηλαδή όταν κάποιοι θέλανε να τον εκδικηθούνε, δεν του λέγανε να πέσει κεραυνό στο κεφάλι σου να κάψει το σπίτι σου. Δεν του λέγανε τέτοιο πράγμα. Ο Θεός να σε κατατάξει με τους Ογδοήτες. Σκεφτείτε που πάνε οι Ογδοήτες. Εμείς δηλαδή. Σκεφτείτε προς τα που πηγαίνουν. Και γι' αυτό είπα όλα τα προηγούμενα, για να δούμε ότι μήπως έχουμε χάσει τον πνευματικό προσανατολισμό μας. Και χαθήκαμε. Οπότε δεν μπορούμε να ζήσουμε και να βιώσουμε χριστιανικά. Και το θεωρώ π.χ. κάποια πράγματα που θα διαβάσω εδώ, τι θα έλεγε το ένας άνθρωπος, και χριστιανός δώστε του. Αν το διάβαζε αυτό το βιβλίο που διάβασα εγώ εδώ, ή πείτε του εσείς αύριο ότι το να δεις Βέμπο είναι και κάτι άλλο είναι πορνοτενίες αυτά. Και να πας να εξομολογηθείς. Δείτε τι αλλίωση έχουμε πέρα. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί έπρεπε χθες, σήμερα και αύριο η Εκκλησία να λέει το αυτό. Δεν μπορεί να λέει άλλα. Δεν μπορεί να λέμε άλλα. Ή ήταν αυτό πορνοτενία ή δεν ήτανε. Δεν μπορεί εμείς άλλο να θεωρούμε στην εποχή μας πορνοτενία. Το ψέμα, ό,τι ήταν από την αρχή που είπε ο Όφης, στον άνθρωπο ήταν ψέμα. Στο μεσαίωνα το ίδιο ήταν ψέμα, στην εποχή μας το ίδιο είναι το ψέμα. Δεν μπορεί εμείς να τα προσαρμόζουμε εκεί που θέλουμε, γιατί μας διευκολύνει αυτό το πράγμα, το ότι χάσαμε όντως τον προσανατολισμό μας. Χάσαμε όντως τον προσανατολισμό μας. Και το ζήτημα, η περίοδος του Θεοδή έρχεται και εκεί πρέπει σαν χριστιανοί και σαν μοναχοί να επικεντρωθούμε
να κάνουμε να κλείσουμε εσωτερικά τον εαυτό μας. Και να αναζητήσουμε μέσα μας αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, που έλεγε «Κύριε, φώτισόν μη το σκότος». Το σκότος της ψυχής μου. Υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας. Πόσο ωραίο εκείνο το βίντεο στην Αμερική με τους μοναχούς περιγράφει αυτή την πραγματικότητα, το εσωτερικό βάθος της ψυχής μας. Είναι σαν να ζεις σε ένα δωμάτιο με κλειστά τα φώτα και να είναι το δωμάτιο μέσα στη βρώμα. Μέσα στη βρώμα, στη σκόνη, στην ακαθαρσία, στις αράχνες. Εσύ επειδή είναι σκοτάδι και δεν βλέπεις, νομίζω ότι όλα είναι καλά. Κάθεσαι στην καρέκλα, δεν βλέπεις που κάθεσαι. Δεν βλέπεις τα ρούχα σου. Ότι γεμίσανε και ακούμπησες τα μανίκια σου πάνω στο τραπέζι και σήκωσε του κόσμου τη σκόνη και τη βρώμα. Ή τα λάδια δεν το βλέπεις. Δεν φαίνεται πλέον ότι σε έχεις λιγδωθεί και εσύ και εσύ είσαι μες στη βρώμα, γιατί είσαι μες στο ίδιο δωμάτιο το βρωμισμένο. Δεν μπορούμε να δούμε εμείς, όπου έχουμε πέσει σε αυτό το πνευματικό βόθρο της σημερινής κοινωνίας και ζούμε μέσα σε αυτό το βόθρο της πνευματικής βρώμας, δεν μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό το σκοτάδι τι γίνεται, αν δεν απομονωθώ και αν δεν ανοίξω την πόρτα να μπει φως. Και ανοίγει λοιπόν την πόρτα στο βίντεο και την ανοίγει σιγά σιγά και μπαίνει λίγο φως. Και μόλις βλέπει πως είναι το δωμάτιο, και όσο την ανοίγει την πόρτα και μπαίνει το φως, χαμάσει. Γιατί βλέπει πως είναι ο ήλιος, σε ποια κατάσταση βρώμας είναι, πως είναι το δωμάτιο και σε ποια κατάσταση είναι το δωμάτιο από πλευράς ακαταστασίας και βρώμας και φρύτη. Άρα για να το δει αυτό έπρεπε να μπει φως. Όσο ο ήλιος ήταν μέσα στο σκοτάδι δεν το έβλεπε. Όσο ήταν ο ήλιος μέσα στο σκοτάδι. Πρέπει να μπει φως. Εάν το ίδιο δεν κάνουμε στην ψυχή μας, και αυτή η περίοδος είναι η περίοδος του φροντιστηρίου, για θα δώσουμε εξετάσεις, πνευματικές εξετάσεις, για να δούμε αν θα γιορτάσουμε Ανάσταση και φέτος. Αν θα καθαριστούμε. Αν θα φύγουμε από το στάδιο της καθάρσεως και να φτάσουμε στο στάδιο του φωτισμού. Να μπει φως τουλάχιστον. Και να δούμε και να καθαρθούμε. Για να μπορέσουμε να πάμε στο στάδιο της θεώσεως. Πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, αν μπορούμε. Γιατί η περίοδος του Τριωδίου μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Θα κάνουμε περισσότερη περισυλλογή. Θα κάνουμε και αυτό αυξάνονται τώρα οι ακολουθίες. Γι' αυτό αυξάνονται οι ακολουθίες. Γι' αυτό αυξάνονται τώρα οι μετάνοιες. Γι' αυτό αυξάνεται τώρα η νηστεία και γίνεται αλάβωτη τη Σαρακοστή. Γι' αυτό όλα αυξάνονται τώρα. Για να πέσει φως μέσα μας. Να πέσει φως. Θα το κάνουμε. Θα κάνουμε περισσότερη προσευχή. Θα κάνουμε περισσότερες μετάνοιες. Θα κάνουμε περισσότερο αγώνα. Θα κάνουμε νηστεία μεγαλύτερη. Εάν απλώς διορχόμεθα και λέμε κάνουμε αλάδο την νηστεία και πλέον τα αλάδοκα τα έχουμε όλα τώρα. Αφού κάνουμε και αλάδο και παστίτσιο. Έτσι δεν είναι. Τα πάντα μπορείς να φας. Τα πάντα μπορείς να έχεις. Άρα λοιπόν θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό. Να ρίξουμε φως μέσα μας ή απλώς τα διορχόμεθα. Σε αυτό λοιπόν μας καλεί τώρα η Εκκλησία, ο Χριστός μας δηλαδή στην ουσία, μας καλεί σε αυτό το στάδιο που ανοίγει του Τριωδίου, το στάδιο των αρετών, που δεν είναι στάδιο και περίοδος γλαιδιού και αποκριών και ελάτε να αποκρέψουμε και να δούμε μασκαράδες και να γλαιδίσουμε και να πάμε στην κέντρα και να ξενυχτήσουμε. Δεν είναι η περίοδος του γέλου και του ξεφαντώματος. Είναι μια περίοδος η οποία πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να γυρίσει στον εαυτό του μέσα. Και να διαπιστώσει εάν αυτό το μέγα και αγγελικό σχήμα που φοράει
ή αν είναι δόκιμος για αυτό που θέλει να φορέσει, το μέγα και γενικό σχήμα, εάν όντως είναι άγγελος και το φοράει. Εάν το φοράει και είναι άγγελος. Ή είναι άγγελος του σκότους. Τι είναι αυτό που φορώ? Ανταποκρίνεται αυτό που φοράω με την ψυχή μου? Αυτό πρέπει να καθίσει να κάνει ο μοναχός στο κελί του. Αυτό πρέπει να κάνει ο χριστιανός στο σπίτι του. Να δει με ποιον άγγελο μοιάζει. Του φωτός ή του σκότους. Πρέπει να ανοίξει την ψυχή του να μπει φως. Γιατί δεν μπορεί άμα δεν μπει το φως μέσα να διαπιστώσω ποια είναι η κατάσταση του δωματίου της ψυχής μου. Και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να την καθαρίζω. Και αν αυτό το πράξουν οι χριστιανοί, τότε θα γεμίσει η εκκλησία ξανά Αγίους. Για θα λάμψει η ψυχή του, θα γίνει φως. Ενώ τώρα, με μια απλή εξομολόγηση που νομίζουν ότι κάνουν, και φυσικά υπάρχει η πλάνη, θεωρούν ότι εξομολογούνται και σωστά. Και γι' αυτό σας έκανα αυτή τη σύγκριση. Τότε κάποιος που πήγαινε και έβλεπε μια ταινία με το Βέγκο, αν είχε πάει και είχε δει τέτοια πορνοτενία με το Βέγκο, έπρεπε να πάει και εξομολογείται και έκλαιγε. Σήμερα το κάνει. Έχει επιδυνέστηση. Την έχει. Και φέρω την ταινία σαν παράδειγμα. Πόσα αμαρτήματα είναι που δεν τα θεωρούμε σήμερα κάνω την αμαρτήματα. Και τα διαπράττουμε και φέρνουμε καθημερινά. Πώς θα καθαρίσω λοιπόν το δωμάτιό μου εάν αυτό δεν πιστεύω ότι είναι σκοντισμένο. Αλλά απλώς το θεωρώ φυσιολογικό ότι είναι έτσι. Αν το θεωρώ φυσιολογικό δεν μπορώ να το καθαρίσω. Λέω έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά αυτό το δω μόνο να πέσει άπλε το φως μέσα στην ψυχή. Σε αυτό μας καλεί αυτή η περίοδος λοιπόν. Αυτή λοιπόν την περίοδο του Τριωδίου που σε λίγες ημέρες ξεκινάει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Εμείς δεν παίρνουμε πλέον τις ερήμους και τα βουνά και τα όλη, αλλά μέσα στο μοναστήρι μας, μέσα στο κελί μας, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε πιο εσωτερικά τον εαυτό μας. Και να το κάνουμε πράξη, όχι να το λέμε εδώ για να το ακούσουμε απλώς, στο σύντομα να το κάνουμε, να το βιώσουμε. Και χρόνο με το χρόνο να το αυξάνουμε. Γιατί στόχος μας και σκοπός μας που είναι εδώ είναι να γίνουμε φως. Στόχος και σκοπός μας που πήγαμε μέσα στην Κολυμπήθρα και βαπτιστήκαμε, γι' αυτό έχει νερό η Κολυμπήθρα. Ένδειξη καθαρισμού είναι, καθάρσεως το νερό. Καθαίνει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει. Και ο χριστιανός λοιπόν αυτή την αίσθηση πρέπει να αγωνιστεί, να καθαριστεί. Και καθαρίζεται αφού ψάξει και εντοπίσει όλα του τα προβλήματα που έχει μέσα. Όλα του τα αμαρτήματα. Και από εκεί και πέρα μετά έρχεται το στάδιο του φωτισμού για τις θεώσεις. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν στη θεώση? Γιατί διαφορετικά λογικό είναι. Και τι γίναμε χριστιανοί? Γιατί βαφτιστήκαμε? Και αν δεν θα πει κάποιος, μας βάφτισαν οι γονείς μας. Μοναχοί τότε γιατί γίναμε πάλι? Και γίναμε μόνοι μας. Δεν μας πήρε κανείς με το ζόρι να μας φέρει σε ένα μοναστήρι. Εμείς επιλέξαμε να βάλουμε το αγγελικό σχήμα. Δεν μας πίεσε κανείς. Μόνοι μας το επιλέξαμε. Όπως και μόνοι μας επιλέγουμε να είμαστε πιστοί, έστω και αν κάποιος μας βάφτισε και δεν μας ρώτησε τη στιγμή εκείνη. Γιατί θεωρούσε ότι για τη σωτηρία μας, όπως θεωρούσε ότι έπρεπε να μας δύσει ο γονιός μας, όπως θεωρούσε ότι έπρεπε να μας ταΐσει για τη σωτηρία μας, όπως έπρεπε ότι έπρεπε να μας έχει θέρμανση για τη σωτηρία μας και να ζούμε σε ένα σαμωρά, σε θερμό περιβάλλον, έτσι και για την ψυχή μας, αυτά έκανε για το σώμα, έτσι και για την ψυχή μας, θεώρησε για τη σωτηρία της, όπως φρόντιζε για τη σωτηρία του σώματος και μας τάγιζε, μας έδινε, μας θέρμενε, έτσι για τη σωτηρία της ψυχής μας, ο γονιός μας θεώρησε να μας βαφτίσει. Μεγαλώσαμε, έχουμε επιλογή να μην φάμε μόνοι μας. Θέλω να πεθάνω τώρα από πείνα, ας κάνω απεργία πείνας και ας πεθάνω. Δεν θέλω να ντυθώ, ας μην ντυθώ. Θέλω να απομακρυνθώ από τον Χριστό και την Εκκλησία, ας φύγω.
Αλλά εμείς που μένουμε στην Εκκλησία, σαν χριστιανοί, θέλω και μένω. Θέλω και πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία. Θέλω και πλησιάζω το Άγιο Δισκοπότερο. Έχω επίγνωση το τι κάνω όμως. Έχω επίγνωση ότι πρέπει να φτάσω στην αγιότητα, στη θέωση. Και ότι η Εκκλησία για αυτό το σκοπό υπάρχει. Ή απλώς πηγαίνω για να είμαι ένας καλός και σωστός άνθρωπος ή καλός χριστιανός. Οπότε και εμείς μένουμε σε ένα καλό τυπικό μοναχισμό που έχει τα εξωτερικά με γνωρίσματα τα ίδια, έτσι ότι στα ρούχα δεν έχουμε αλλάξει και στην εμφάνιση εμείς οι Ορθόδοξοι τουλάχιστον, με ότι είχε ο Μέγας Αντώνιος. Δεν έχουμε αλλοιωθεί καθόλου εξωτερικά. Εσωτερικά. Εσωτερικά ήταν τη συνείδησή μας πόσο έχει αλλοιωθεί. Μέσα σε 50 χρόνια. 60. Το 52 είναι το άνθρωπο που διάβασα. Φεβρουάριο του 52. 1952. Και είμαστε στο 2009. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε αυτή την περίοδο του φροντιστηρίου και όπως ο καθηγητής όταν έρχονται τα παιδιά του φροντιστηρίου, το ίδιο οφείλω και εγώ να κάνω, θα πάω στο φροντιστήριο, τους λέω στο φροντιστήριο, ήρθατε με αυτό το σκοπό. Να σας βοηθήσει ο φροντιστής, να χορευτείτε, να μελετήσετε κι εσείς και να μπορέσετε να περάσετε την τάξη. Να περάσουμε στην επόμενη βαθμίδα. Ας μελετήσουμε τα βάθη της ψυχής μας, ας αγωνιστούμε λοιπόν, εδώ σε αυτό το φροντιστήριο που λέγεται μοναστήρι, για να πάμε στο επόμενο βήμα. Να μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελική Ανάσταση, στον τελικό θρίαμβο. Να φτάσουμε στη δόξα των Αγίων. Να ενωθούμε με τον Θεό, που αυτός είναι ο στόχος μας. Και εκεί να συνεχίσουμε. Και πάντοτε θα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, να φέρουν όλοι οι πατέρες. Ότι θα έχουμε στο μυαλό μας να προσέχετε το δαίμονα της απελπισίας. Να προσέχει το δαίμονα της απελπισίας. Όχι όμως να κρυβόμαστε πίσω από αυτό το δαίμονα εμείς. Έτσι. Μάλλον να το χρησιμοποιούμε το δαίμονα αυτόν. Ποιος είναι ο δαίμονας της απελπισίας? Είναι εκείνος ο οποίος λέει, τώρα έτσι πως είναι, διορθώνεται τίποτα. Τι να διορθώσεις? Τα χάλια, τα ψυχικά μου. Που, με τέτοια πάθη. Εδώ οι άλλοι θεωρούσαν αυτό αμάρτημα. Εγώ έτσι που είμαι, τι να προλάβω να διορθώσω? Σώζομαι εγώ? Αυτό θα έχεις φίλοι σου δαίμονας. Μπορώ εγώ να κάνω βήματα πλέον? Μπορώ να προχωρήσω? Πώς θα σωθώ εγώ? Να ξέρετε ότι ο Θεός κρίνει ακόμα και επιβραβεύει και τον αγώνα. Αρκεί να σε βρει όμως αγωνιζόμενο. Δεν σε κρίνει μόνον από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο διάβολος. Και γι' αυτό προσπαθεί να μας φέρει την απελπισία. Να σου πει εσύ δεν σώζεσαι έτσι όπως έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σώθεις. Και που έγινες μοναχός, κακός έγινες μοναχός. Δεν έπρεπε καν να γίνεις μοναχός. Ούτε μοναχή, ούτε χριστιανός έπρεπε να έχει βαπτιστεί. Έπρεπε να γνωρίσεις τι απαιτεί ο χριστιανισμός και μετά να έπεφτες μέσα στην κολυμπήθρα. Αυτό έρχεται και σφυρίζει ο διάβολος. Έρχεται όμως ο Χριστός μας που μας λέει το εξής, ότι και από τον αγώνα κρίνεται ο χριστιανός. Επιβραβεύεται ακόμα και από τον αγώνα. Όχι μόνο από το αποτέλεσμα. Όχι μόνο από το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν το κάνει μόνο ο Χριστός. Δεν το κάνει μόνο ο Χριστός. Το κάνουν και οι άνθρωποι. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα των ορειβατών. Είναι μια ομάδα από ορειβάτες, φανταστείτε. Η οποία ομάδα ορειβατών βάζει στόχο να ανέβει στην πιο ψηλότερη κορφή του Ολύμπου. Μαζεύονται 1000 άνθρωποι, 50 άνθρωποι όσοι θέλετε και λένε θα κνευούμε και φτιάχνουν μια ομάδα που λέγονται ομάδα ορειβατών, Ολύμπου. Και θα ανέβουμε λέει στην κορυφή του Ολύμπου. Βάλα στόχο την κορυφή, όπως έχουμε βάλει εμείς στόχο την αγιότητα. Έτσι έχουν βάλει αυτή στόχο την κορυφή εκείνη. Εμείς έχουμε βάλει στόχο την αγιότητα. Να γίνουμε φως. Ξεκινάνε και εκεί που ξεκινήσανε
Και ενώ περπατήσανε 100 μέτρα, δεν ανεβήκαν ακόμα την πλαγιά. Δύο περπατάνε, ξεκινήσανε για να πάνε, να ανεβούν την πλαγιά. Κάποιος παθαίνει έμφραγμα όμως και πεθαίνει. Πεθαίνει. Τι θα πούνε αμέσως οι τηλεοράσεις και τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος. Ότι ένας χορηγάτης έπαθε έμφραγμα και δεν πρόλαβε να ανέβει. Ο Ριβάτης θα πούνε. Αυτή την ώρα που πήρε την απόφαση ότι θα ανέβει και ξεκίνησε και περπατάει έστω και ένα βήμα έκανε, είναι ο Ριβάτης. Ο άλλος ανέβηκε στα 500 μέτρα. Πέφτει, γκρεμοτσακίζεται και σκοτώνεται. Δεν πρόλαβε να ανέβει στην κορυφή. Τι θα πει? Ότι ένας πάλι ο Ριβάτης έπεσε και σκοτώθηκε τα 500 μέτρα. Και θα πει στο τέλος για εκείνο που κατάφερε και έφτασε, αυτοί που καταφέρανε και φτάσανε στην κορυφή, θα πούνε οι Ριβάτες, αυτοί κατέληξαν την κορυφή. Ο Ριβάτης και εκείνος που κατέληξε την κορυφή, ο Ριβάτης και εκείνος που σταμάτησε η ζωή τους στα 500 μέτρα, ο Ριβάτης και εκείνος στα 100 μέτρα. Δεν ενδιαφέρει. Το ίδιο κάνει, αν αυτό το κάνουν οι άνθρωποι, το ίδιο κάνει και ο Χριστός μας. Αρκεί εμείς μέσα μας να έχουμε την απόφαση πάλι, αρκεί να αποδειχτεί εν της πράγμας ότι κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Ότι αγωνιζόμεθα, κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Όχι ότι ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας αδιάφοροι και απλώς χρησιμοποιούμε το μοναστήρι σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού. Έτσι. Ή όσοι είναι έξω στην κοινωνία, έχουν το σπιτάκι σου και την εκκλησία και έχουμε τη δουλίτσα μας. Όχι. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Κάνει τον αγώνα. Λίγο αγώνα. Και μπουσουλώντας να πηγαίνεις, κάποια στιγμή κάποια μέτρα θα τα ανέβεις. Σέρνοντας να πηγαίνεις, κάποια μέτρα θα τα ανέβεις. Έχεις πάρει το όνομα του Ριβάτη. Έχεις πάρει το όνομα του Ριβάτη. Έχεις πάρει το όνομα του Αγίου. Αυτόν που προσπαθεί να κατακτήσει το φως. Αυτή είναι την πρόθεση ο Θεός και αυτό τον αγώνα, έστω και αν δεν πρόλαβες, δεν θα επιβραβευτείς από το τέλος, θα βραβευτεί λέει και η πρόθεση και ο αγώνας που έκανες. Και η πρόθεσή σου, δηλαδή το ότι ήθελα να ανέβω και το θέλω να ανέβω, το επιθυμώ να ανέβω, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί πέθανα. Έφυγε κύριε από αυτή τη ζωή. Και δεν πρόλαβα να ανέβω, ήμουν στο ίσωμα ακόμα. Αλλά ξεκίνησα να ανέβω με αυτό το πόθο. Ξεκίνησα τη μετάνοιά μου. Δεν έφτασα να δω τα αποτελέσματά της. Δεν έφτασα να καθαριστώ, δεν πρόλαβα. Αλλά ξεκίνησα. Μπορεί να μάρτησα, μπορεί να μάρτενα, αλλά Χριστέ μου αγωνιζόμουν. Δεν έλεγα, δεν πειράζει και τι έγινε. Άνθρωπος είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος, όλοι αμαρτάνουν. Έκανα τον αγώνα μου, Χριστέ μου. Έκλαψα στο κελί μου, στο δωμάτιό μου λαϊκός. Πόνεσα, Χριστέ μου. Και προσπαθώ. Υπόσχομαι την άλλη φορά θα κάνω περισσότερη προσπάθεια. Να το δει αυτό ο Χριστός, να αποδεικνύεται. Και αυτό δεν γίνεται, δεν το υπογράφουμε πουθενά σε ένα χαρτί. Αυτά δεν τα γράφουμε σε χαρτιά. Αυτά τα σκέφτεται το μυαλό μας και τα λέει η καρδιά. Και γι' αυτό ο Χριστός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Εξετάζει τα πάντα. Το τι η γλώσσα είπε, το μυαλό σκέφτηκε, τι αποφάσεις πήρε η καρδιά, μας τα καταγράψει όλα. Και αν από εκεί αποδειχθεί ότι τον είχαμε αυτόν τον αγώνα, ας μην φτάσαμε στην κορυφή. Που με τον διαβόλο, ο οποίος έχει το δαίμονα της απελπισίας και μας λέει, εσύ δεν σώζεσαι. Α, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για σένα. Εσύ πας με τα τέσσερα που σου λώτας. Πρόκειται εσύ να πιάσεις. Εσύ δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ φως. Όχι. Έχω στόχο και θα φτάσω έστω και που σου λώτας. Αλλά και αν με πάρει ο Κύριος στη μέση, θα με βρει αγωνιζόμενο. Θα με βρει αγωνιζόμενο. Και παρακαλάω τον Κύριο να μην με πάρει εν ώρα πτώσεως, αλλά να με πάρει εν ώρα ανορθώσεως.
Να μην με πάρει εν ώρα αμαρτίας, αλλά εν ώρα μετανοίας και δακρύων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε τώρα, την περίοδο αυτή. Και για το μοναχό, όπως είπα και έτσι και κλείνω, κάθε ημέρα είναι στην ουσία τριώδη και για το σωστό χριστιανό. Κάθε μέρα πρέπει στο δωμάτιό του, εκεί που κάθεται, να κάνει αυτές τις σκέψεις και να παλεύει με τον εαυτό του. Και να αποφασίζει και κάθε μέρα να λέει, αύριο το πρωί θα κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα. Κάνω καινούργιο ξεκίνημα, κάθε μέρα. Έστω και αν περπατάω, χιλιοστό, χιλιοστό. Και το μυρμήγκι χιλιοστό, χιλιοστό περπατάει. Αλλά ξέρετε που μπορεί να φτάσει, από το τρίκορφο να φτάσει ανάποδο. Χιλιοστό, χιλιοστό δεν θα φτάσει. Αρκεί να περπατάει το μυρμήγκι. Έστω και με το βήμα μυρμηγκιού να κάνουμε, θα φτάσουμε στην κορυφή. Δεν θα του περάσει το δέμα. Και γι' αυτό το δαίμονα της απληπτησίας το πηγαίνουμε απ' έξω εμείς. Δεν του δίνουμε παράθυρο. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για μένα. Υπάρχει και θα αγωνιστώ και θα με βρει ο Κύριος αγωνιζόμενο. Το αν θα φτάσω στο τέλος, έχω στόχο να φτάσω. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου η ζωή μου το πόσα χρόνια και θα προλάβω. Πρέπει να με πάρει νωρίς ο Κύριος. Αλλά θα με βρει όμως καθοδόν. Θα με βρει σηκώνοντας το σταυρό μου και ανεβαίνοντας το δικό μου Γολγοθά, θα με βρει με το σταυρό. Δεν θα είμαι εκείνος ο οποίος θα πετάξω το σταυρό από πάνω. Θα σηκώσω το σταυρό και θα πω, το πετάω. Το σταυρό που σηκώνω. Θα πορεύομαι προς το Γολγοθά. Και όπου ο Κύριος με βρει. Θα πεθάνω όμως με το σταυρό στον ώμο. Και δι' αυτού του πράγματος θα έρθει και η δική μας η Ανάσταση, την οποία εύχομαι να εορτάσουμε και τούτο το Πάσχα. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.